Κυρία Ρούλα! Κυρία Ρούλα, πού είστε! Ήρθαμε, έχουμε ραντεβού με την κυρία Ρούλα, είμαστε από την αεροπορία. Είχαμε βέβαια πρόταση από τον κύριο Μικρούτσικο, αλλά εμείς προτίμησαμε την κυρία Ρούλα. Έχουμε ραντεβού, πού είναι η κυρία Ρούλα? Άντε, καθίστε εδώ πέρα, γιατί θα κρυώσω τα φαγητά. Μπορείτε να το δοκιμάσει, κυρία Ρούλα. Κάνε στην άκρη, ρε! Αχ, ωραία, περνάμε. Για να δούμε λίγο τηλεόραση. Να δούμε τέλος πάντων τι είναι αυτός ο πρωινός καφές. Για να δούμε. Ηλίτσα, μητέρα. Ηλίτσα, πατέρα. Πολλοί πρέπει να προσέξετε κατά το μεσημεράκι. Ενδεχομένως να έχετε μια δυσάρεστη έκπληξη με έναν ανώτερο. Μπορεί και κλαδάκι. Αμάν, του Κατσιμίδη εννοεί. Αλλά τι με νοιάζει εμένα. Καραρός ο ουρανός σας τραπέζι, δεν φοβάται. Ωραία μέρα σήμερα. Μα τι φασαρία είναι αυτή σήμερα, Μαρτιά? Δεν ξέρω, περαστική είμαι κι εγώ από εδώ. Τι φασαρία είναι αυτή καλέ σήμερα? Ήρθαν από την αεροπορία. Από πού? Από την αεροπορία. Αμάν, πλάχωσαν οι ένοπλες δυνάμεις. Γυμνάστρες έχει ο πρωινός καφές. Τις φέρουμε εδώ να... Φέρουμε εδώ να... Φέρουμε εδώ να... Γυμνάζω τους φαντάρους να... Άρα, τελικά άλλη αξία έχει το ζωντανό πράγμα, ε! Ρε, είναι σαν το ζωντανό ριζόγαλο. Τάνικα! Ολόκληρος τέλος πάντων εδώ πέρα. Σμήναρχος, να κάνω να βλέπω πρωινό καφέ. Εδώ έχουμε θέματα υψής εθνικής σημασίας. Τρομερά προβλήματα. Για να δούμε. Τίποτα, τίποτα, δεν μας σταματά. Πρωτάθλημα θα πάρουμε για άλλη μια φορά. Σήμερα μαζί μας πρωινό καφέ πίνει και η πολεμική μας αεροπορία. Περισσότερη πολεμική αεροπορία σε λίγο. Προς το παρόν όμως, απολαύστε την Έλενα Πέτα. Έλενα, πέτα! Πέτα! Πάρε με απόψε, πάρε με, εκεί να ξενυχτήσω. Και δεν θα πείσω τίποτα εδώ για να γυρίσω. Πάρε με απόψε, πάρε με. Στο μου μας είναι η κυρία Μπουμπού από την αεροπορία. Παρακαλώ να έρθει η κυρία Μπουμπού, να την γνωρίσει ο κόσμος. Ρούλα! Γεια σας! Φακούς φοράς, ωραίο χρώμα, κήκες, η τηλεόραση δείχνει πιο ψηλή. Είδατε. Μόνο εσένα βλέπω στην τηλεόραση, Ρούλα μου, μόνο εσύ μας αρέσει στην αεροπορία. Μόνο στην αεροπορία. Α, κοίταξε, εγώ επειδή είμαι στα μέσα και στα έξω, μπορώ να σε πληροφορήσω, επειδή τα ξέρω καλά, ότι αρέσεις πάρα πολύ και στο πεζικό και στο ναυτικό. Και ιδιαίτερη αδυναμία σου έχουν οι λοκατζίδες και δεν ξέρω γιατί, βρε παιδί μου. Αρέσεις πολύ στους βατραχάνθρωπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ένοπλες δυνάμεις για την αγάπη. Τι μου λέτε, τι είναι αυτά, κύριε Κάκα? Τι να σας πω, κύριε Κάκα? Και μου το είπε εμένα η πατέρα, δεν μου το είπε. Τι είναι αυτά που βλέπουμε, κύριε Κλαδάρχα, ε? Μαζί μας, εκτός από την κυρία Μπουμπού, έχουμε και τους αεροπόρους. Ένα χειροκρότημα για τους αεροπόρους. Ένα χειροκρότημα για τους αεροπόρους. Σμινίδης Βλάχος, διατάξτε κυρία Κορομιλά. Σμινίδης Ντάλλας, γεια σου, Ρούλα. Γεια σου.
Σμιλίδης Πλαπούτας. Εγώ, κυρία Κορομιλά, πριν σας γνωρίσω, συμπαθούσα τον κύριο Μικρούτσικο, αλλά τώρα που σας είδα από κοντά, εσείς μου αρέσετε πιο πολύ, έχετε έτσι πιο αυτό από τον κύριο Μικρούτσικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να παρουσιαστώ κι εγώ. Σμιλίδης Χλαπάτσας. Κυρία Κορομιλά, έχω να σας κάνω μια ανήθικη πρόταση. Τι θέλεις, Κλαπάτσα? Θέλω, αν γίνεται έτσι, να διώξετε το Βασιλάκι και να πάρετε εμένα για συμπαρουσιαστή. Καλά, θα το σκεφτώ αυτό. Εσείς είστε υψηλόβαθμος. Επισμηνίας Καραβανέας, να βάλω τιμή να σας καλωσορίσω και να σας εκμυστηρευτώ ότι είστε θαυμάστριά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Έχουμε γράψει ένα τραγουδάκι, κάτσαμε 2 μερόνυχτα και το γράφαμε. Είναι σε ρυθμό εμφατηρίου. Όχι, είναι σε δικά μας λόγια και μουσική. Σε ρυθμό πρωινού καφέ. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Καλημέρα, όλη μέρα. Με τη ρούλα συντροφιά της Ελλάδος τα παιδιά. Καλημέρα, όλη μέρα. Και φωνάζουν τα στρατά για σου ρούλα, ρούλα μας γλυκιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα, όλη μέρα. Γεια σου μαμά, γεια σου. Γεια σου ρούλα, ρούλα μας γλυκιά. Για πείτε μου, κύριε Κάκαλο, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι να πω, κύριε Καδάρχα, μου είναι δυνατόν τώρα με ξέρω τόσο καιρό τα χαϊδούρια δεν μου γράψει ένα τραγούδι γράμμα για τη ρούλα? Έλατε στη θέση μου. Κύριε Κάκαλε, σας επαναφέρω στην τάξη. Κύριε Καδάρχα, δείτε πόσο σκληρά θα σφερθώ. Θα σου πάρω τηλέφωνο στο πρωινό καφέ. Έχετε το τηλέφωνο του καφέ μαζί σας? Ναι. Καμαρίνια ή πλατό? Στο πλατό. Πλατό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αφήστε και κανένα κουλουράκι. Πώς βρεθήκατε εδώ, πήρατε άδεια από το διοικητή σας? Για διοικητή μας μόνο. Ποιος το γέζει αυτό? Περαστική, μες τα εγκύπα μέρη δεν πάμε. Ναι, βασικά πηγαίναμε στην Ελευσίνα και επειδή ήταν από εδώ ο δρόμος. Λέμε δεν περάμε και από τη ρούλα, πιούμε και ένα καφέ με κουλουράκι. Και το είπαμε και το κάναμε όμως. Δηλαδή είσαστε κοπανατζίδες, λουφαδόροι. Λουφαδόροι εμείς ποτέ. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι υπάρχει κάποιος τηλεθεατής στη γραμμή μας. Αχ, θαυμαστής μου! Ναι, σας ακούμε. Μα ακούτε, χαϊδούρια, ρε μάλια! Αντί να πάτε στην Λευσίνα, πήγατε και πήρατε καφέ εκεί πέρα! Θα στείλω να ξερονίσει να πήρετε καφέ να γαντεύετε την Τουρκία! Ο Κάκαλος μας βλέπει, ο Κάκαλος! Γεια σου, δύο! Στο διάλο, βλάκα! Προσέξατε, φαντάζομαι πόσο δυναμικά τα αντιμετώπισα. Μάλλον χειρότερα τα κάνατε, κύριε Κάκαλε. Ετοιμαστείτε να περάσετε από ένορκη διοικητική εξέταση. Τι έκανε, κύριε Κάκαλε? Καλά ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι, δεν έγινε και τίποτα. Δεν το ξέρεις εσύ καλά τον Κάκαλο. Ησυχία παρακαλώ. Αφήστε το πάνω μου, θα προσπαθήσω εγώ να σας σώσω. Και συνεχίζουμε πρωινό καφέ. Σε αυτό το σημείο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, πρέπει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τον διοικητή της μονάδας, τον κύριο... Κάκαλο. Κάκαλο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πιο επίοικοι με τα παιδιά και ως αντάλλαγμα θα έρθουμε μια μέρα εκεί στη μονάδα να παρουσιάσουμε τον πρωινό καφέ. Εντάξει, κύριε Κάκαλε. Ευχαριστούμε, Ρούλα, ευχαριστούμε. Όχι, κύριε Ρούλα. Σ' αγαπάω, σε ετοιμάω, σε εδώ και με παρέχει. Θα τιμωρηθούν αυστηρά αυτά τα κοπρόσκυλα. Αφήστε το, κύριε Κλαδάρχα, το σκοτώ. Ναι. Τι πράγμα? Το γραφείο του αρχηγού. Ναι. Σας ακούω. Ναι. Α, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αρχηγό. Ναι, είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πολύ τον αρχηγό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος ήταν? Από το γραφείο του αρχηγού, εμένα θέλω να με συγχαρούν για την ιδέα που είχα να στείλω τους μιλίτες στην Ελευσίνα. Στον πρωινό καφέ, γιατί ανέβηκε πολύ η ακροματικότητα της αεροπορίας. Πώς? Σκέφτομαι να τους στείλω και στο Τσάο Αντένα. Μήπως έχουμε τηλέφωνο? Καμαρίνια ή πλατό? Καμαρίνια.